Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε γιατί το κόμμα του ΚΚΕ έχει καταθέσει ερώτηση. Έχει ζητήσει την άρση της πειθαρχικής ποινής που έχει υποβληθεί στον αρχιπυροσβέστη του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού Θεσσαλονίκης για το λόγο ότι αφού εκτέλεσε παράνομη διαταγή της διοίκησής του, η οποία δεν συνάδει με τις αρμοδιότητες του πυροσβεστικού σώματος, στη συνέχεια εξέφρασε την άποψή του για τις ενέργειες αυτές. Συγκεκριμένα, διετάχθη μαζί με άλλους συναδέλφους του να μαζέψει μπάζα από τεχνικές εργασίες ιδιωτικού συνεργείου και να καθαρίσει το χώρο της υπηρεσίας. Στην απάντηση που δόθηκε ο κύριος Υπουργός, απέφυγε οποιοδήποτε σχολιασμό σχετικά με την ουσία των γεγονότων. Οι υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την πυροπροστασία, την τασοπροστασία της χώρας και τις διασώσεις παντός τύπου και διαπιστώνουμε όλοι μας τον τιτάνιο αγώνα που κάνουν κάτω από αντίξωες συνθήκες που αναγκάζονται να εργαστούν, συνέπεια της αντεργατικής πολιτικής που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, διατάσσονται ταυτόχρονα να εκτελέσουν διαταγές που δεν έχουν καμία σχέση με τα καθήκοντα του πυροσβέστη και επιπροσθέτως τιμωρούνται όταν τολμήσουν όχι να αρνηθούν την εκτέλεση, αλλά να εκφράσουν την άποψή τους μετά από αυτό. Στην απάντηση του Υπουργείου ανέφερε μάλιστα ποια διάταξη εφαρμόζεται για τα πειθαρχικά παραπτώματα. Δεν λέω 62 άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος. Η συγκεκριμένη όμως παραπομπή σίγουρα δεν απαντά στο ερώτημα που τέθηκε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μετά την απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση του ΚΚΕ και την παρέμβαση αγωνιστικής κίνησης πυροσβεστών, εκδόθηκε το απόσπασμα διαταγής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης ως αρμόδιο διοικητικό οργάνο για τον έλεγχο της αρχικής ποινής, μέσω του οποίου, κύριε Υπουργέ, επικυρώνεται η ποινή των 100 ευρώ που έχει επιβληθεί στο συγκεκριμένο υπάλληλο. Πέραν αυτού όμως, κανένας έλεγχος δεν προκλήθηκε για τη βασιμότητα των καταγγελιών του αρχιπυροσβέστη, την νομιμότητα της προς την εκτέλεση διαταγής, τα προβλήματα που προκάλεσε η έλλειψη εποπτείας των τεχνικών εργασιών εντός του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς της κυβέρνησης να ελέγξει αυταπόδεικτες ευθύνες της διοίκησης του δεύτερου πυροσβεστικού σώματος που προκύπτουν και μέσα από το ίδιο κατηγορητήριο σε βάρος του αρχιπυροσβέστη. Άρα η κυβέρνηση απομίζεται, παίρνει πάνω της την κάθετη παραβίαση των αρμοδιοτήτων του πυροσβεστικού σώματος και των καθηκόντων που απορρέουν από αυτές, καθώς και το ότι η επιλεκτική εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου του πυροσβεστικού σώματος αποτελεί μέσο χειραγώγησης και φήμωσης για όσους πυροσβέστες έχουν το σθένος να υπερασπίζουν το δίκαιο τους και τα δικαιώματά τους όταν αυτά καταστρατηγούνται. Ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρθουν έτσι ώστε να αρθεί η άδικη και καταχρηστική ποινή σε βάρος του αρχιπυροσβέστη και να ελεγχθούν τα καθήλυνα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα για την παραβίαση των αρμοδιοτήτων του πυροσβεστικού σώματος μέσω παράνομων διαταγών και την πλημελή επίσης άσκηση καθηκόντων. Και επίσης, τι θα κάνετε για να προχωρήσει ο εξυγχρονισμός και η εναρμόνιση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα? Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να επισημάνω ότι το θέμα το οποίο θίγεται αφορά σε ένα ζήτημα το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν άπτεται της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά αποτελεί αρμοδιότητα της διοίκησης σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη πειθαρχική διαδικασία. Κύριε Βουλευτά, αρχικά να καταστήσω σαφές ότι η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών για κάθε συμβάν πειθαρχικού παραπτώματος και επιβολής ποινής ή όχι έχει ανατεθεί στη διοίκηση βάσει του κανονισμού εσωτερικών υποθέσεων του πυροσβεστικού σώματος. Η πειθαρχική διαδικασία είναι συγκεκριμένη και προβλέπει συγκεκριμένες δυνατότητες και για τη διοίκηση αλλά και για το διοικούμενο. Και επειδή τα όσα αναφέρετε εκτιμώ ότι στηρίζονται σε λυπή πληροφόρηση ως προς το κανονιστικό πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας που ισχύει στο πυροσβεστικό σώμα, σας παραθέτω συγκεκριμένα στοιχεία για τη δική σας ενημέρωση αλλά και του ελληνικού λαού, μιας και το θέτεται ενώπιον του. Ο διοικητής λοιπόν πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει εκ του νόμου την υποχρέωση για την καλή συντήρηση και καθαριότητα των εγκαταστάσεων των χώρων του σταθμού καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας προς εξασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητάς της. Η συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφέρεστε συνέβη ημέρα Κυριακή σε μια διοίκηση σε ετοιμότητα εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Εν όψη λοιπόν μιας τέτοιας συνθήκης υποβάλλει αίτημα προς κάποιους υπαλλήλους από όσους βρίσκονταν στην υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, να προβούν εθελοντικά σε μια υποτυπώδη εργασία με μόνο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας την Κυριακή. Και σε αυτό το σημείο επικρίνεται τη διοίκηση εσείς για πλημελή άσκηση καθηκόντων αλλά και παράνομη διαταγή. Όμως, κύριε Βουλευτά, δεν είναι δυνατόν να υποδεικνύει ο εκάστοτε τρίτος σε ένα διοικητή, ούτε εσείς ούτε εγώ, πιστέψτε με, τον τρόπο που αυτός πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του. Και ιδίως όταν οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει απορρέουν από τη θεσμοθετημένη υποχρέωσή του για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας του.
Ωστόσο, και η διοίκηση ελέγχεται. Και για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία, την οποία οφείλει να ακολουθεί και η ίδια, αλλά και ο κάθε υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αναφορά παραπώνων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Κατά τη διάρκεια της εξετάζονται τα πραγματικά περιστατικά, καθώς επίσης και οι κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να πάρει την απόφαση ο διοικητής όσον αφορά το πειθαρχικό παράκτωμα. Από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένος να το υποβάλει ιεραρχικά στα αρμόδια όργανα, τα οποία εν τέλει θα επικυρώσουν ή θα απορρίψουν την πρόταση για πειθαρχικό έλεγχο. Όποιος δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία κατά νόμο, δεν μπορεί να παρεμβαίνει γιατί δεν έχει όλα τα στοιχεία. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, και ενώ ο νόμος του δίνει τα εργαλεία να κινηθεί εντός της νόμιμης διαδικασίας, η οποία του δίνει επίσης το δικαίωμα της υποβολής ιεραρχικής προσφυγής, καθώς και τα αντίστοιχα ένδικα μέσα, ο ίδιος αποφασίζει προτού ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία να αποταθεί σε τρίτους καθ' υπέρβαση της ιεραρχίας, αντί να κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων που του δίνει ο νόμος. Κύριε Βουλευτά, η διαδικασία, πιστέψτε με, ακολουθήθηκε από τη διοίκηση ως όφιλε. Συγκεκριμένα, κάλεσε τον αρχιπυροσβέστη σε έγγραφη απολογία, ο οποίος με την απάντησή του δεν έπεισε τη διοίκηση. Και επισημαίνω στο σημείο αυτό ότι ο υπάλληλος δεν ελέγχεται εν τέλει γιατί δεν εκτέλεσε εργασία, όπως είπατε κι εσείς, αλλά για αντιπειθαρχική συμπεριφορά και έλλειψη σεβασμού προς τη διοίκηση. Ακολούθως, ο διοικητής ως όφιλε υπέβαλε τον πειθαρχικό έλεγχο στο διοικητή του νομού, στο διπινάρχη, και αυτός με τη σειρά του στον περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την ποινή, όλα τα δεδομένα και τελικά να την επικυρώσει. Και βέβαια ο κάθε υπάλληλος έχει κάθε δικαίωμα, εφόσον δεν πείθεται και δεν θεωρεί ότι αδικείται, να προσφύσει και ακόμη και στα διοικητικά δικαστήρια, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, για να δικαιωθεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Τέλος, στο δεύτερο θέμα σας θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Πράγματι χρήζει αναθεώρησης ο πειθαρχικός κανονισμός και ύψη του πυροσβεστικού σώματος. Έχω δώσει εντολή από πέρυσι. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μένει στο να εγκριθεί και να προωθηθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Έχουμε καθυστερήσει λόγω των συμβάντων που είχαμε το καλοκαίρι, αλλά και γιατί πρέπει να συμβαδίσει με την αναθεώρηση του νόμου 4662 του 20. Αισθάνομαι όμως ότι συνεχίζει η τραβηγμένη προσπάθεια να καλυφθούν οι ευθύνες όσων επέβαλαν αυτή την απόλυτα άδικη ποινή. Γιατί επιβεβαιώνεται ότι η ποινή αφορά την αντίρρησή του ότι είναι στις αρμοδιότητες του αυτό. Είπατε τη λέξη εθελοντικά, αλλά το εθελοντικά δεν οδηγεί σε ποινή ενώ έχει εκτελεστεί η διαταγή. Εμείς περισσότερο στεκόμαστε γιατί και πάνω όπως αποδόθηκε η απάντηση στην ερώτηση του ΚΚΕ. Από την κυβέρνηση η επίκληση του άρθρου 62 του Προεδρικού Διατάγματος. Και το μελετήσαμε πολύ προσεκτικά. Το επικαλούμενο από εσάς παράπτωμα του υπηρεσίας δεν εντάσσεται σε καμία από τις 41 παραγράφους του προαναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος. Κατά την άποψή μας, η προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η ποινή του πυροσβέστη είναι αυθαίρετη, έολη και έχει την οσμή συγκάλυψη των ευθυνών όποιου την επέβαλε αλλά όσων και την ενέκριναν. Βέβαια, γενικόλογες προβλέψεις, ειδικά όπως για παράδειγμα της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 62 του Προεδρικού Διατάγματος που επικαλείται η κυβέρνηση, προβλέπουν τον ποινικό κολλασμό γενικά κάθε ανευλαβούς ή αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς, χωρίς καμία άλλη αιτιολογία. Τις θεωρούμε φυσικά αυτές τις προσεγγίσεις απαράδεκτες, γιατί αποτελούν ένα ξεκάθαρο και δυνατότητα να δημιουργηθεί πλαίσιο αυθαιρεσίας. Ο σοφός λαός μας όμως λέει, κύριε Υπουργέ, ότι δεν πρέπει να μιλάμε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Το αναφέρω αυτό γιατί προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να πάρετε, να πάρετε ως ποινή. Για την υπηρεσία μιλάμε στην προκειμένη περίπτωση, αλλά με τη δική σας συνένεση, από ό,τι φαίνεται, και αποδοχή την ποινή των 100 ευρώ από ένα πυροσβέστη στο όνομα της τήρησης της πειθαρχίας. Όμως η τήρηση της πειθαρχίας, το ξέρουμε όλοι μας, ότι στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στο φόβο και την τρομοκρατία. Όμως είναι η κυβέρνησή σας, αλλά και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που το αρνείστε, όπως και όλων των άλλων, την ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα και ενθυγιεινά. Έχετε κατατίσει ένα σώμα με μέσο όρο ηλικία στα 50 χρόνια, που οι πυροσβέστες αντικειμενικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βίαιες υποχρεώσεις της υπηρεσίας τους. Είστε εσείς, η κυβέρνησή σας και οι προηγούμενες, που αρνείστε την κάλυψη των 3.500 κενών, που ακόμα και αυτές βασίζονται σε ξεπερασμένα οργανογράμματα της δεκαετίας του 1970. Είναι δική σας κυβέρνηση και οι προηγούμενες που δεν μονιμοποιείτε τις κατηγορίες των εποχικών 5 ετών, 7 ετών πυροσβεστών και τους κρατάτε σε μια ντροπιαστική ομοιρία. Επίσης είστε εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που ανέχεστε το καθεστώς της μη χορήγησης των ρεπό
και έτσι είναι πολλά τα συσσωρευμένα ως υποχρέωση, πυροσβέστη, που μόλις του πήρατε, ας πούμε, την ποινή των 100 ευρώ, αλλά και σε τους υπόλοιπους ακόμα πυροσβέστες, που οι οφειλές, σάρεπο, είναι πολύ μεγάλες σε όλη την Ελλάδα. Νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι η πειθαρχία πρώτα πρέπει να αφορά την κυβέρνηση και την υπηρεσία σε σχέση ακόμα και με το αντιδραστικό πλαίσιο νόμων και κανονισμών πάνω στους οποίους επιβάλλει αυτές τις ποινές. Επίσης, πρέπει να πειθαρχήσει η κυβέρνηση και η υπηρεσία για όλα αυτά που πρέπει να διασφαλιστούν ως δικαιώματα και τα χρωστούμενα προς πυροσβέστες, και όχι να τους βαράει ποινές στο κεφάλι μόνο και μόνο γιατί ουσιαστικά ανοίγουν διάλογο για το πόσο δίκαιο είναι να υπηρετούν καθήκοντα τα οποία αφορούν υποχρεώσεις τρίτων και όχι τις αρμοδιότητες των πυροσβεστών, που το έργο τους ούτως ή άλλως έχει άμεση σχέση με τα συμφέροντα και την ασφάλεια του λαού μας. Και θα είμαστε στο πλευρό φυσικά των πυροσβεστών για να αλλάξει με την οργάνωσή τους και την πίεση αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο του κανονισμού, και φυσικά δίπλα σε όποιον σηκώνει το κεφάλι απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αυθαιρεσίας.